Είμαι ο Κόφορτς από τους Hellenic Milsim και σήμερα θα σας δείξω και θα μιλήσουμε για τις τάσεις του σώματος και την κίνηση του παίχτη. Έχω ενεργοποιήσει εδώ τη 3D κάμερα που δεν θα τη δείτε ποτέ σε εμάς για να σας δείξω τις τάσεις του σώματος. Οι βασικές τάσεις του σώματος είναι εκ του ορθίως που ο παίχτης είναι όρθιος, με το X κάθεται γονιπετός, δηλαδή στα γόνατα, και με το Z πέφτει τελείως κάτω. Αυτές οι στάσεις είναι, όπως σας λέω εγώ, οι κάθετες στάσεις του σώματος. Υπάρχουν και υποστάσεις, δηλαδή δύο υποστάσεις που έχει με πιο λεπτομέρεια για να χειριστεί το σώμα του παίχτη, αν πατήσουμε, οι οποίες γίνονται με Ctrl S και Ctrl W. Δηλαδή αν πατήσω Ctrl S πέφτει τελείως κάτω, που είναι η τελευταία στάση προς τα κάτω, και αν πατήσουμε Ctrl W βλέπουμε ότι ο παίχτης αρχίζει σιγά σιγά ανεβαίνει. Ανεβαίνει, ανεβαίνει μέχρι να φτάσει στις μύτες των ποδιών. Αυτό είναι ανάλογα τι εμπόδιο έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να βγάλουμε λιγότερο τον παίχτη ώστε να το δει ο εχθρός, για να δούμε εμείς τι γίνεται. Αυτές είναι οι βασικές στάσεις του σώματος, οι κάθετες που λέμε. Υπάρχουν και οριζόντιες. Δηλαδή, εάν έχουμε κάποιο εμπόδιο φυσικό τεχνικό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε από δεξιά ή από αριστερά, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους και το συνδυασμό τους. Δηλαδή, αν πατήσω Ctrl α, ο παίχτης βγαίνει το σώμα του και το όπλο το βγάζει αριστερά, και Ctrl D το κάνει δεξιά. Ένα άλλο που μπορεί να κάνει ο παίχτης είναι να γύρει το σώμα του. Πάμε πάλι πρώτου προσώπου. Λοιπόν, αν πατήσω Q, γέρνει προς τα αριστερά με το όπλο, ε προς τα δεξιά. Αν το πατήσουμε διπλό, κάθεται. Ο συνδυασμός αυτών μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να κοιτάξουμε μια γωνία όπου μπορούμε να εκθέσουμε το λιγότερο μέρος του σώματός μας για να μας ρίξουν. Δηλαδή, σε άλλα παιχνίδια ή ένας ψιλονουμπάς παίχτης του άρμα που τώρα το μαθαίνει θα κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει να ελέγξει λοιπόν αριστερά από τον τοίχο τι έχει. Θα κάνει αυτό. Θα βγει εδώ και θα δει τι έχει. Ωραία. Αν πατήσω την κάμερα ήδη έχει εκθέσει όλο το σώμα. Αν θέλουμε να συνδυάσουμε αυτά που μάθαμε για να εκθέσουμε λιγότερο το σώμα, π.χ. πατάμε τώρα να γύρουμε δεξιά, φέρνουμε λίγο εδώ να μην μας βλέπει κάποιος και πατάμε Ctrl D και βγάζουμε το σώμα. Βλέπουμε, μπορούμε να βαρέσουμε και να κρυφτούμε με Ctrl α. Αν δείτε σε αυτήν εδώ που βλέπω εγώ τώρα όλο το μέρος τι έχει εδώ πέρα στο στενάκι, αν πατήσω στη 3D κάμερα, αυτή τη στιγμή έχω βγάλει μόνο λίγο κεφάλι και το όπλο. Το σώμα μου αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένο δηλαδή, και μπορώ να κάνω τις βολές και να μην δεχτώ τα πυρά τους τόσο εύκολα. Οι κινήσεις που κάνει ο παίχτης είναι πάρα πολλές. Η κάθε μία έχει το σκοπό της ανάλογα την κατάσταση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, αν είμαστε έτσι όπως είμαστε τώρα εδώ και πατήσουμε το W, ο παίχτης κάνει ένα ελαφρό τρεξιματάκι και το όπλο του το κρατάει κάτω ας πούμε και πηγαίνει αριστερά δεξιά το όπλο. Αυτή την κίνηση τη χρησιμοποιούμε πιο πολύ όταν θέλουμε να μεταβούμε από ένα μέρος σε άλλο όπου δεν υπάρχει κίνδυνο. Ένα άλλο, η επόμενη κίνηση που θα σας δείξω τώρα είναι η tactical κίνηση, η οποία είναι, τη χρησιμοποιούμε σε περιοχή όπου ο παίχτης γνωρίζει ότι κοντά του υπάρχουν εχθροί και θέλει να είναι σε ετοιμότητα. Αυτό γιατί το κάνουμε λοιπόν. Ας πούμε τώρα ότι εγώ πηγαίνω, είναι εχθρική περιοχή μου, με ταχτεί ένας. Αν πατήσω μια φορά το κουμπί του mouse, απλά θα σηκώσει το όπλο, που σημαίνει ότι θα αργήσω να κάνω τη βολή. Εάν τώρα πατήσω διπλό C, ο παίχτης κινείται και κρατάει το όπλο του ψηλά. Δεν κάνει αυτή την κίνηση αριστερά-δεξιά την ώρα που τρέχει. Τώρα, αν πεταχτεί εχθρός, κατευθείαν μπορώ να το βαρέσω.
Άρα με το διπλό C κρατάς το όπλο σου πάνω και μπορείς να είσαι σε ετοιμότητα συνέχεια. Ένα άλλο είναι να πηγαίνει ο παίχτης περπατώντας ή σαν περίπολο. Αυτό το επιτυχάνουμε πατώντας Ctrl και C. Αυτή τη στιγμή ο παίχτης πηγαίνει σιγά, θα σου το δείξω και στην κάμερα. Και αν πατήσω διπλό Ctrl που κατεβάζει το όπλο, κάνουμε τη στάση που είσαι σαν περίπολο. Βασικά η κάθε κίνηση που χρησιμοποιούμε μπορεί να αναιρεθεί με το Shift για κάποια στιγμή, ώστε αν χρειαστεί να μπούμε σε κάλυψη να το κάνουμε. Δηλαδή κινούμε και υπάρχουν εχθροί, κατευθείαν Shift, έχω τρέξει ήδη στην κάλυψη. Εννοείται ότι πρέπει να πατήσω πάλι Ctrl C για να το απενεργοποιήσω και να μπορώ να κινούμε κανονικά και να έχω το όπλο μου πάνω. Να ελέγξω, να βαρέσω και να μπορέσω να τεποδώσω πυρά. Αυτές ήταν οι κινήσεις που κάνει ένας παίχτης. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες κινήσεις τελευταίες που θα μιλήσουμε, είναι για τα εμπόδια. Πώς ξεπερνάμε κάποια εμπόδια. Υπάρχουν τα μικρά εμπόδια και υπάρχουν και τα μεγάλα εμπόδια. Εδώ αυτός ο τοίχος είναι ένα μικρό εμπόδιο. Για να τον περάσω, πατά το κουμπί το V. Κάνει αυτό το αλματάκι και τον πέρασε. Θα σου το δείξω σε 3D. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ, πατάει το V και το πέρασε. Ένα άλλο είναι αν έχουμε ένα εμπόδιο πολύ μεγάλο, περίπου στο ύψος του σώματός μας. Δηλαδή θέλω να περάσω πίσω από αυτόν τον τοίχο. Αυτό τώρα δεν υπάρχει στο άρμα, το κάνουμε με ένα μοντάκι. Το μοντάκι αυτό το έχουμε για να ορίσει ένα κουμπί, για να το πατάς για να το κάνει, δηλαδή για να περάσει από πάνω από τον τοίχο. Πατάς Escape, πας στα Options, πας στα Controls. Εδώ πάνω διαλέγεις, έχει πολλά εδώ, διαλέγεις το Custom Controls και στο Use Action 1 διαλέγεις ένα κουμπί, εγώ έχω βάλει ένα τώρα εδώ, πατάς OK και μετά αν θες να περάσεις τον τοίχο πας από εδώ, πατάς το κουμπί και περνάς πάνω από τον τοίχο και πέρασες το εμπόδιο. Αυτό όπως και κάθε κίνηση που κάνεις χαλάει στάμινα, δηλαδή ο παίχτης κουράζει. Εάν κάποια στιγμή είσαι πολύ κουρασμένος και δεν μπορείς να το πατάς και δεν το κάνεις, σημαίνει ότι το παίχτης τα έχει φτύσει, παιδί μου, δεν μπορεί το να σκαρφαλώσει πάνω. Λοιπόν, αυτός ήταν ο οδηγός. Ευχαριστώ για την ώρα σας. Τα λέμε στον επόμενο.